Να πάμε να δούμε τους ζυγούς, αλλά θέλω να πω, ή μας τρολάρουν, ή μας γλεντάνε, ή μας έχουν στείλει χαιρετίσματα από τη γη του Πυρός. Από τη γη του Πυρός, τι ωραία. Την παγωμένη Παταγωνία. Τέλειο είναι η γη του Πυρός. Αλήθεια τα λέω. Νομίζει τα βγάζω το κεφάλι μου και μας κάλεσαν και για διακοπές στην Παλαιστίνη, αλλά δεν θέλω να τα λέω όλα. Μα κατερχήν φαίνεται. Από την Παλαιστίνη, συγγνώμη, αλλά έχουμε πελατάκι από την αρχή τη σεζόν. Εγώ το θυμάμαι. Και από το Cambridge και από πολλές περιοχές. Και από το Cambridge και όλα αυτά. Τώρα τελευταία έχουν σκάσει τα πολύ exotic. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους ζυγούς. Που για τους ζυγούς είναι μια πανσέλινος αυτή, που ουσιαστικά γίνεται μέσα σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που έχει να κάνει πιο πολύ με το τέλος καταστάσεων. Άρα, ενδεχομένως, είναι μια καλή ευκαιρία για να ξεκαθαρίσετε οριστικά με μια κατάσταση στην προσωπική σας ζωή ή μπορεί να είναι και κάτι που αφορά και τα επαγγελματικά ή τα οικογενειακά σας. Κάτι λοιπόν το οποίο είναι λίγο βάρος, το έχετε ως άγχος, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, που βλέπετε ότι μπορεί να σας κρατάει σε μια κατάσταση στασιμότητας, δεν σας αφήνει να εξελιχθείτε, να πάτε μπροστά και πρέπει να κάνετε κάτι με αυτό, να δώσετε λύση δηλαδή σε ένα πρόβλημα, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ταλαιπωρηθείτε λίγο ή να στεναχωρηθείτε λίγο. Όλα αυτά με την Πανσέλινο. Τώρα, η πολύ καλή όψη που έχουμε Αφροδίτης Δία για σας τους ζυγούς, επειδή η Αφροδίτη είναι και δικό σας κυβερνήτης, νομίζω ότι θα φέρει ένα κέρδος σε ό,τι έχει να κάνει με επαγγελματικά ή οικονομικά. Αφορά κυρίως τους γεννημένους μετά τις 13 Οκτωβρίου. Εσείς λοιπόν θα είστε πιο τυχεροί με αυτήν την όψη. Εκμεταλλευτείτε την λοιπόν για την όψη αυτή την 1η Μαρτίου, είτε για να κάνετε μια σοβαρή συζήτηση που αφορά επαγγελματικο-οικονομικά, μολονότι μπορεί και απλά η τύχη να σας χαμογελάσει εκεί, να μην χρειαστεί να κάνετε και πολλά πράγματα δηλαδή και από μόνοι σας. Εν πάση περιπτώσει, αν μπορείτε να το σπρώξετε και λίγο, κάντε το. Αυτό λέω. Εξαιρετικά. Οι ζυγοί που είναι γεννημένοι τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, μπορεί να προβληματιστούν λίγο περισσότερο με την Πανσέλινο που έχουμε την Παρασκευή, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αυτά και για τους ζυγούς. Ναι. Εμείς για αυτή την εβδομάδα μιλάμε, που είπαμε ότι έχει μία Πανσέλινο, έχει μία πολύ ωραία όψη Αφροδίτης Δία που κάπως πρέπει να την εκμεταλλευτείτε, είτε σε θέματα σχέσεων, είτε στα επαγγελματικά κάποιοι, άλλοι στα οικονομικά, και για να δούμε οι Σκορπιοί τι μπορούν να εκμεταλλευτούν και πώς μπορεί να τους επηρεάσει. Καταρχήν, είναι μια καλή εβδομάδα για σας, τόσο σε θέματα που αφορούν τα ερωτικά σας, είναι αυτή η όψη Αφροδίτης Δία που είναι πραγματικά πολύ αβανταδόρικη για το κομμάτι που έχει να κάνει με τους έρωτες, ευνοεί κυρίως τους γεννημένους μετά τις 12-13 Νοεμβρίου. Εντάξει, έτσι. Μέσα είμαστε. Λοιπόν, επίσης σε ό,τι έχει να κάνει με παιδιά, αν είστε γονείς ή αν είστε σε φάση τέλος πάντων να θέλετε να αποκτήσετε ένα παιδί. Ή αν νιώθουν σαν παιδιά. Ή αν νιώθουν σαν παιδιά επίσης. Είναι και διασκεδαστική αυτή η όψη, δηλαδή θα έλεγα ότι θα μπορούσατε και κάτι να κανονίσετε διασκεδαστικό, να περάσετε όμορφα, μία έξοδο, ένα κάτι τέλος πάντων, για αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα. Και βέβαια θα μπορούσε να είναι και μία πολύ καλή όψη που να ευνοεί ό,τι αφορά τα οικονομικά. Γενικώς η Πανσέλινος που έχουμε δεν είναι τόσο αρνητική για το δικό σας ζώδιο και αν υπάρχει μία επιρροή έμεση, θα μπορούσε να έχει να κάνει με ένα φιλικό σας πρόσωπο, με ένα άτομο δηλαδή από το φιλικό περιβάλλον, το οποίο ενδεχομένως να έρχεται σε εσάς για να ζητήσει στήριξη, βοήθεια, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορείτε να κάνετε για εκείνο. Όχι λοιπόν δύσκολη εβδομάδα, ίσα-ίσα το αντίθετο, άρα κοιτάξτε να την εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Στα επαγγελματικά αφορά πάρα πολύ αυτή η εβδομάδα. Η Πανσέλινος για το δικό σας ζώδιο είναι σε ένα ζώδιο που είναι πιο δυσαρμονικό, το ζώδιο της Παρθένου. Παρόλα αυτά έχει να κάνει με τον επαγγελματικό τομέα και το γεγονός ότι έχουμε και αυτό το τρίγωνο Δία Αφροδίτης θα μπορούσε να σημαίνει μια καλή πρόταση, κάτι που συζητάτε για τα επαγγελματικά και που μπορεί να έχει και ένα πολύ θετικό αντίκτυπο στο πορτοφόλι σας. Θα προσέξετε λίγο περισσότερο την Παρασκευή. Αυτή είναι μια μέρα έτσι λίγο πιο ζόρικη, Παρασκευή και Σάββατο. Τώρα το υπόλοιπο της εβδομάδας δεν είναι τόσο αρνητικό για σας, ιδιαίτερα η Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη είναι καλές μέρες,
Άρα τα δύσκολα κοιτάξτε να τα βάλετε εκεί για να μπορέσετε να έχετε μια καλύτερη κατάληξη. Φυσικά υπάρχει πάντα ακόμη αυτός ο Άρης που είναι στο ζώδιό σας, που όπως και να το κάνουμε δεν σας αφήνει να ηρεμήσετε, να ησυχάσετε, δημιουργεί άγχος και αγωνία για πολλά θέματα. Αυτό όμως είναι τώρα ήδη καιρό και θα παραμείνει χοντρικά μέχρι τα μέσα Μάρτη. Άρα έχετε ακόμα μπροστά σας περίπου ακόμη ένα δεκαπενθήμερο και κάτι παραπάνω που υπάρχει αυτή η ένταση μαζί με όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να γίνονται και να είναι και λίγο πιο θετικά. Να μαζέψουμε υπογραφές, να το διώξουμε αυτόν τον Άρη από τον τοξότη. Θα φύγει, δεν χρειάζεται. Σε κάνει να έχεις αγωνίες. Άσε με. Σε παρακαλώ πολύ. Πάμε να δούμε τους αγώνες.